έφτασε η ώρα για να δούμε και να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο Πέρης ο Κρητικός μέσω Skype για αυτήν την εβδομάδα, μια και αρχίσαμε με ανάδρομο Ερμή. Καλησπέρα, Πέρη. Καλησπέρα, Μαρίνα. Καλά είσαι. Μια χαρά. Ωραία. Σε ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Μια ιδιόρυθμη εβδομάδα ξεκινά από την άποψη ότι σήμερα από το μεσημέρι στις 1:30 ο Ερμής πέρασε στην ανάδρομη του πορεία, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 11 του Νοεμβρίου. Πάντοτε στις πρώτες μέρες της ανάδρομης κίνησης του Ερμή έχουμε πολύ πιο έντονα τα φαινόμενα τα οποία επηρεάζει, που σημαίνει ότι είναι λογικό να περιμένετε και να δείτε κάποια βραχυκυκλώματα σε θέματα που έχουν να κάνουν κυρίως με επικοινωνιακά ζητήματα. Είναι βέβαια κακές ημέρες για να παίρνετε καινούργια τηλέφωνα και καινούργιες συνδέσεις και πάει λέγοντας. Να πούμε ότι το κάθε ένα ζώδιο ξεχωριστά το επηρεάζει αυτή η θέση ανάλογα με το που βρίσκεται ο Σκορπιός στο χάρτη του καθενός, ενώ ταυτόχρονα αυτή την εβδομάδα έχουμε και το πέρασμα που κάνει ο ήλιος από την Τετάρτη το πρωί στο χώρο του Σκορπιού, που είναι πάρα πολύ σημαντικό πέρασμα. Το βασικό σλόγγαν αυτής της εβδομάδας είναι ότι γενικά θα υπάρχει μια εκνευριστική ασυνεννοησία ή μπερδέματα σε προγραμματισμένα της ζωής μας πράγματα, και αυτό είναι γενικό και δεν είναι ειδικό. Αφορά δηλαδή τους πάντες, ακόμα και αυτούς τους οποίους δεν τους επηρεάζει κάποια ειδική θέση. Στη διάρκεια των ημερών αυτών έχετε κάθε λόγο να είσαστε περισσότερο προσεκτικοί στα λόγια, τις μετακινήσεις, την εργασία αλλά και την υγεία σας. Εσείς που γεννηθήκατε το 49 από τα μέσα του 8ου, τον 1, το 10, το 11, το 12, το 1950, τον 1ο, το 2ο, τον 7ο και τον 8ο μήνα, το 1951 από τον 3ο έως τις αρχές του 9ου μήνα, το 1959 τον 8ο, το 1960 τον 3ο, 4ο, 5ο, το 1978 τον 11ο, το 1979 τον 6ο, 7ο, 8ο και αρχές 9ου, το 1990 από τον 1ο έως και τον 4ο και τον 10ο 11ο μήνα και το 1991 από τον 6ο μέχρι τον 9ο μήνα. Όλοι εσείς έχετε αιτίες που θα πρέπει να προσέχετε: θέματα δουλειάς, εργασίας, επικοινωνίας, υγείας, μετακινήσεων τις μέρες αυτές. Ακόμα να πούμε ότι οι μέρες αυτές μπορεί να δώσουν μια αιτία εξαπάτησης, όχι απαραίτητα συναισθηματικής, στα άτομα που έχουν γεννηθεί το 79, τον 9ο και τις αρχές του 10ου, τον 1980, τον 4ο, 5ο και 6ο μήνα. Και για να μην σας κουράζω, προχωράμε κατευθείαν να δούμε πώς φαίνονται τα πράγματα για τους κρυούς, για να συνεχίσουμε σε όλους τους υπόλοιπους. Πρώτα απ' όλα θα πούμε ότι ο Ερμής για τους κρυούς δείχνει απλά ότι καθυστερούν πράγματα σε σχέση με τα προγραμματισμένα σας σε θέματα που έχουν να κάνουν με τις δουλειές. Υπάρχει μια συνεννοησία στις επικοινωνίες, στις μετακινήσεις και στα συμφωνημένα, η οποία θα είναι αρκετά εκνευριστική, ενώ παράλληλα μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις σε αναμενόμενα για εσάς έσοδα. Σε κάθε περίπτωση, οι αναβολές δεν σημαίνουν ματαιώσεις, και αυτό είναι το σημαντικό το οποίο θα πρέπει να γνωρίζετε. Όλη αυτή την εβδομάδα, οι γεννημένοι στις 33 πρέπει να προσέχετε γενικά και τα πάντα, αφού υπάρχει η αποκορύφωση αλλαγών που εδώ και ένα χρόνο υπάρχουν στη ζωή σας, και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Αντίθετα, γεννημένοι από 5 έως και 11 Τετάρτου έχετε κάτι καλό να περιμένετε τις μέρες αυτές. Σήμερα Δευτέρα, δηλαδή γεννημένοι 5, αύριο γεννημένοι 6 και πάει λέγοντας μέχρι την Κυριακή, που είναι μέρες οι οποίες έχουν να σας δώσουν κάποια ειδική αιτία χαράς. Να πούμε ότι ο ήλιος μέσα από το χώρο του Σκορπιού, που θα βρίσκεται από την Τετάρτη και μετά, θα σας δώσει ένα διάστημα που θα φωτίσει κάποια κρυφά τη ζωή σας θέματα, αλλά θα σας κάνει και αρκετά πιο δυνατούς διαχειριστές ή διεκδικητές των όσων θεωρείτε ότι δικαιωματικά σας ανήκουν. Για τους Ταύρους, αυτά τα οποία μπορεί να απορρέουν σαν ωφέλη ή σαν προσδοκόμενα ωφέλη μέσα από σημαντικές σχέσεις και συνεργασίες της ζωής σας, παρουσιάζουν βραχυκύκλωμα κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών. Φαίνεται ότι υπάρχει μια μορφή δυσκολία στο να συνοηθείτε με τους συντρόφους ή τους συνεργάτες σας, και μάλιστα φαίνεται ότι αυτά τα πολλά τα οποία μπορεί να περιμένετε από μια σχέση, από μια συνεργασία, δείχνουν να καθυστερούν, επικίνδυνα είναι να αναβάλλονται. Αυτό θα δημιουργήσει αρκετές πιέσεις, εντάσεις, κυρίως στους γεννημένους 2, 3 και 4 του 5ου, που θα έχουν τη μεγαλύτερη πίεση την εβδομάδα αυτή. Αντίθετα, οι γεννημένοι 24, 25, 26 του 7ου θα έχετε μια δυναμική που θα σας επιτρέπει να στοχεύετε σε δύσκολους στόχους. Ο ήλιος μέσα από τον χώρο του Σκορπιού δείχνει ότι πρέπει να ασχοληθείτε σοβαρά με τα αιτήματα των όποιων συνεργασιών ή με σημαντικών σχέσεων στη ζωή σας, αφού φαίνεται ότι πρέπει να τα βάλετε ξανά σε μια σειρά για να τα στηρίξετε, για να εξακολουθήσουν να υφίστανται με την παρούσα μορφή. Για τους διδύμους, που ο Ερμής είναι και κυβερνήτης σας, φαίνεται ότι ενώ έχετε βάλει σε πρόγραμμα τα πράγματα στη ζωή σας και έχετε κάνει τα σχέδια για τα σενάρια σας,
Η ανάδρομη κίνηση του Ερμή δίνει τεχνικές αιτίες ή άλλες μορφές δυσκολίες, οι οποίες βραχυκυκλώνουν με αυτά τα οποία εσείς έχετε προγραμματίσει. Με αποτέλεσμα να πρέπει να σκύψετε με πολύ μεγάλη προσοχή ξανά στα θέματα αυτά και να αναμορφώσετε τα προγράμματά σας σύμφωνα με τα δεδομένα, τα καινούργια δεδομένα τα οποία θα διαμορφωθούν τις μέρες που θα ακολουθήσουν, τα μπερδέματα δηλαδή. Αυτό δηλώνει και η παρουσία του ήλιου μέσα στον χώρο του έκτου φυσικού σας ήλιου, του χώρου του Σκορπιού, που δείχνει ότι αυτό το διάστημα θα πρέπει να πάρετε και από άλλα μέρη χρόνο για να τα αφιερώσετε περισσότερο στο πώς θα βελτιώσετε αυτά τα μπερδεμένα τα οποία θα τρέξουν στους επαγγελματικούς κυρίους χώρους της ζωής σας. Για κάποιους ανθρώπους των διδήμων που δεν εργάζονται αυτή η περίοδο μπορεί να τους δώσει αιτίες να ασχοληθούν λίγο περισσότερο με ένα θέμα υγείας, όχι απαραίτητα δικό τους. Να πούμε ότι οι γεννημένοι στις 25, 26, 27, 28 του Πέμπτου θα είσαστε εσείς οι οποίοι θα έχετε μεγάλες εντάσεις ενδοοικογενειακής κυρίως φύσεως την εβδομάδα αυτή. Να πούμε ακόμα πριν κλείσουμε ότι σήμερα και αύριο είναι δύο μέρες οι οποίες δίνουν ειδικές αιτίες χαράς ή μια ευχάριστη έκπληξη σε αυτούς που γεννήθηκαν τις τελευταίες δύο μέρες του ζώδιου. Για τους καρκίνους. Είστε το πρώτο ζώδιο που ο Ερμής στην ανάδρομη του κίνηση δεν λειτουργεί αρνητικά. Μάλιστα, υπάρχει πιθανότητα να σας φέρει ξανά σε επαφή με έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μιλάει στην καρδιά σας και είχατε χαθεί τελευταία. Υπάρχει αιτία επαναπροσεγγίσεων που δεν είναι απαραίτητα συναισθηματικές ή ακόμα και η πιθανότητα κάποιο σχέδιο το οποίο είχε παραμείνει στο σιρτάρι δεν είχε ολοκληρωθεί να ξαναβγεί στην επιφάνεια και να το επεξεργαστείτε για το πώς μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε στο κατόπιν. Να πούμε ότι όλη αυτή η εβδομάδα δίνει τύχη στους γεννημένους στις 12 και το πρωί στις 13 του 7ου σε ό,τι και αν κάνουν, μια τύχη που πρέπει και να την δουν και να την εκμεταλλευτούν, ενώ τα πράγματα είναι ασφιχτικά, πιεστικά και αρνητικά για όσους γεννήθηκαν την 1η του 7ου που πρέπει να προσέχουν παντού και τα πάντα. Πάμε στους λέοντες να πούμε ότι τα θέματα που έχουν να κάνουν με το χώρο που ζείτε, το σπίτι σας, πώς θα κινηθεί η ζωή σας από εδώ και πέρα, είναι αρκετά πιεστικά και σας αναγκάζει αυτή η περίοδος να ασχοληθείτε πολύ με αυτό το ζήτημα. Φαίνεται ακόμα ότι η ανάδρομη κίνηση του Ερμή μπορεί να παίρνει πίσω μια υποσχετική που μπορούσατε να είχατε από έναν άνθρωπο φιλικού ή άλλου περιβάλλοντος για κάτι το οποίο ήταν προς όφελό σας. Και αυτό θα βραχυκυκλώσει ακόμα περισσότερο τα σχέδιά σας και αν όχι όλων, κυρίως εσάς που γεννηθήκατε στις 4-5 του 8, θα έχετε την πιο μεγάλη πίεση. Ο ήλιος μέσα από το χώρο του Σκορπιού αυτό ακριβώς δηλώνει ότι θα ασχοληθείτε πολύ αυτό το διάστημα με θέματα που έχουν να κάνουν με το σπίτι σας, το χώρο που ζείτε και τα αιτήματα που προβάλλει αυτός ο χώρος. Να πούμε ωστόσο ότι τις μέρες αυτές έχετε να παίρνετε και χαρές. Εσείς που γεννηθήκατε από τις 8 μέχρι τις 14 του 8ου, αναλογικά μέχρι την Κυριακή σήμερα, δηλαδή γεννημένοι 8 του 8ου, αύριο 9 και πάει λέγοντας, έχετε μια ειδική αιτία χαρά συναισθηματική ή άλλη μορφή σε ένα ευχάριστο μήνυμα, ένα OK σε ένα προγραμματισμένο σας ή σε ένα σας αίτημα και σε κάθε περίπτωση, αν είστε μόνοι μόνες γεννημένοι 8 με 14 του Αυγούστου, από σήμερα μέχρι και την Κυριακή μπορεί να βρεθείτε αντιμέτωποι ή όχι αντιμέτωποι απέναντι σε κάτι το οποίο να έχει τη δύναμη να σας ανεβάσει. Πάμε στο ζώδιο της Παρθένου που ο Ερμής είναι κυβερνήτης σας και σας αφορά άμεσα το πέρασμά του αλλά και ανάδρομες κινήσεις του. Σαν άνθρωποι του προγραμματισμού, σε μια περίοδο που ο προγραμματισμός πάει περίπατο, θα διανύσετε ένα διάστημα μέχρι και τις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου, που οι καταστάσεις θα παίζουν λίγο με το νευρικό σας σύστημα και τις υπομονές σας. Στην ανάγκη σας να βάλετε σε τάξη και σε προγραμματισμό τα πάντα, θα υπάρχει η αντίθεση των άλλων, οι αστάθμινοι παράγοντες, οι οποίες θα μπερδεύουν τα σχέδια, τις κινήσεις σας, τις προγραμματισμένες σας μετακινήσεις και τις επαφές σας. Και αυτό θα είναι αρκετά εκνευριστικό για όλους. Αυτό που χρειάζεται να κάνετε στα σίγουρα είναι υπομονή και να ξέρετε ότι αυτό το διάστημα το μόνο το οποίο μπορεί να βοηθήσει είναι να ξανακάνετε μια συζήτηση που παλαιότερα δεν πήγε καλά, να την πιάσετε εκ νέου δηλαδή, ώστε να μπορέσετε να διορθώσετε τα όποια μορφής δύσκολα υπάρχουν σε μια σχέση, μια συνεργασία σας. Για τους ζυγούς. Όλη η εβδομάδα είναι μια σκληρή εβδομάδα για τους γεννημένους στις 3 του 10ου σε ό,τι και αν κάνουν, αφού υπάρχει ένα κύμα ανατροπών που εδώ και καιρό επηρεάζει τη ζωή τους και μια διασπαστική τάση που πρέπει να ελέγξετε για να μην σας φέρει τα πάνω κάτω. Εσείς όμως αποτελείτε την εξαίρεση. Απ' την άλλη, υπάρχουν οι γεννημένοι 8 έως 14 του 10ου που θα έχετε γενικά καλές επαφές, συναντήσεις και προσκλήσεις τις μέρες αυτές. Η ανάδρομη κίνηση του Ερμή θα βραχυκυκλώσει σε οικονομικά κυρίως θέματα της ζωής σας. Μπορεί να σας φέρει αστάθμιτους παράγοντες οι οποίοι να αλλάζουν τη ροή των εσόδων σας και ακόμα και απρόβλεπτα έξοδα τα οποία να σας αναγκάσουν να κάνετε εκ νέου τους προγραμματισμούς σας για να μπορείτε να συμβαδίσετε με τα έξοδα, τα έσοδά σας. Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία θα δημιουργήσει εκνευρισμό. Απ' την άλλη τη μεριά όμως και ο ήλιος που περνάει μέσα στον χώρο των οικονομικών σας από την Τετάρτη και μετά σας δείχνει ότι όλο αυτό το διάστημα πρέπει να δώσετε πολύ μεγάλη σημασία σε αυτόν τον πρωταρχικό της ζωής σας παράγοντα. Πάμε στους Σκορπιούς να πούμε ότι
Ο Ερμής εδώ πέρα δεν λειτουργεί αρνητικά ιδιαίτερα. Μάλιστα, φαίνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις ανακόπτει την τάση σας να τα λέτε πολύ χήμα εκεί που θέλετε να τα πείτε και να κάνει περισσότερο ευέλικτο και περισσότερο κατανεκτικό ή μάλλον εύπεπτο το λόγο σας, ακόμα και αν έχετε την τάση να γίνεστε επιθετικοί. Όλη αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα που δίνει βοήθειες και τύχες κάθε μορφής και ανοίγματα στους γεννημένους στις 12 και το πρωί στις 13 του 11ου. Ενώ το πέρασμα του ήλιου από την Τετάρτη και μετά στο δικό σας το ζώδιο δίνει τέλος αυτή την περίοδο της εσωστρέφειας ή της ενδοσκόπησης που σας χαρακτήριζε. Που σημαίνει ότι μπορείτε να ασχοληθείτε περισσότερο με τον εαυτό σας και τα αιτήματά σας, έστω και αν θα πρέπει να βάλετε σε δεύτερη μοίρα τα αιτήματα των ανθρώπων οι οποίοι ζουν κοντά σας. Να πάμε στους τοξότες να πούμε ότι ούτως ή άλλως ξεκινά για εσάς μια περίοδο μεγάλων απολογισμών από τη στιγμή που διανύσετε ένα χρόνο που οι περισσότεροι κάνατε πολλά βήματα και πολλά πράγματα. Είναι ένα διάστημα απολογισμού το οποίο το τελικό της αποτέλεσμα μπορεί να είναι αρκετά θετικό. Ωστόσο, η ανάδρομη κίνηση του Ερμή δείχνει ότι κάποια σχέδια που έχετε από κοινού κάνει με κάποιους άλλους ανθρώπους ή με κάποιον άνθρωπο μπορεί για κάποιες τεχνικές αιτίες να μπερδεύονται, να αναβάλλονται ή να καθυστερούν κατά τη διάρκεια της ανάδρομης κίνησης του Ερμή. Υπάρχει όμως και αιτία να ασχοληθείτε με πράγματα τα οποία μέχρι χθες αποφεύγατε, δεν θέλατε να ασχολείστε με τέτοιους τομείς. Οι γεγονότα τα οποία θα σας αναγκάζουν να κάνετε σκέψεις πάνω σε πράγματα τα οποία γενικά αντιπαθείτε να σκέφτεστε για αυτά ή θέλετε να αποφεύγετε γενικότερα. Δεν σας είναι ευχάριστη τομείς δηλαδή. Απ' την άλλη, είναι μια περίοδο που θα σας πιέσει αρκετά ψυχολογικά. Ωστόσο, υπάρχουν οι πολλοί γεννημένοι από τις 7 μέρες στις 13 του 12, από τις πρώτες 7 μέρες αυτές που θα ακολουθήσουν. Οι αρχής γεννωμένες από σήμερα θα έχουν μια ειδική αιτία επιβεβαίωσης επαγγελματικής, συναισθηματικής, οικονομικής, φιλικής και πάει λέγοντας. Εσείς μπορείτε αναλογικά από σήμερα, γεννημένοι 7-12, αύριο γεννημένοι 8-12 και πάει λέγοντας μέχρι τις 13-12 την Κυριακή, να έχετε μια ειδική αιτία χαράς και ένα κέρδο. Συναισθηματικό υλικό, δέστε το και κερδίστε το. Για τους εγώκερους. Αυτό το διάστημα είναι καλό να μην προσπαθείτε να πείσετε κανένα και για τίποτα, γιατί υπάρχει γενικά μια δυσκολία στο να γίνετε κατανοητοί και αυτό μπορεί να σας δημιουργεί εριστικές συζητήσεις, οι οποίες να μην οδηγούν τελικά πουθενά. Από την άλλη, γεγονότα μπορεί να σας φέρουν περισσότερο κοντά με ανθρώπους που είχατε χαθεί εδώ και καιρό, είτε είναι συγγενείς είτε είναι φίλοι. Υπάρχουν αιτίες για να τα πείτε μαζί τους και μάλιστα για πράγματα τα οποία είχατε αφήσει στη μέση στο παρελθόν. Ο ήλιος μέσα από τον χώρο του Σκορπίου δείχνει ότι θα πρέπει να δώσετε πολύ μεγάλη σημασία στον χώρο των φιλικών σας σχέσεων, γιατί μέσα από τα ανοίγματα που κάνετε αυτή την εποχή μπορείτε να γνωρίζετε άτομα τα οποία είναι γενικά ισχυρά, σε κάποιες περιπτώσεις ενεργητικά, σε κάποιες περιπτώσεις όμως και επικίνδυνα. Γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει να είσαστε πολύ προσεκτικοί στις κρίσεις σας για τους ανθρώπους που ανοίγετε τις πόρτες της φιλίας, της καρδιάς σας, του σπιτιού σας και πάει λέγοντας. Να πούμε ότι όλη αυτή η εβδομάδα είναι μια αρκετά σκληρή εβδομάδα για τους γεννημένους στις 31 του 12, αφού όλες αυτές οι αλλαγές που από τις αρχές του χρόνου έχουν μπει μπροστά σας κορυφώνονται κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου και φέρουν το τελικό τους αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, αποφύγετε κάθε τι το οποίο είναι ρυψοκίνδυνο και παρακινδυνευμένο. Οι γεννημένοι στις πρώτες 4 μέρες του ζωδίου, κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών, μπορούν να έχουν τις πιο σημαντικές επαφές, συναντήσεις, προσκλήσεις. Πάμε στους σύντροχους να πούμε ότι πολλά μπορεί να έχετε σκεφτεί και πολλά μπορεί να έχετε προγραμματίσει, αλλά και να έχετε θέσει σε εφαρμογή. Φιλόδοξα, μεγάλα σχέδια ή μικρότερες εμπέλειες, ωστόσο περιμένετε πολλά από αυτά. Η καιρή όμως είναι λίγο περίεργη και η ανάδρομη κίνηση του Ερμή μπορεί να σας δείξει ότι τα όσα προημένετε, τα όσα ονειρεύεστε, μπορεί να μην έρχονται τουλάχιστον στο μέγεθος που εσείς επιθυμείτε. Αυτό σημαίνει ότι τα όποια σας σχέδια και τα όποια πράγματα κάνετε μπορεί να παρουσιάζουν μια εκνευριστική καθυστέρηση ή πολύ μικρότερες αποδόσεις από τις αναμενόμενες. Αυτό μπορεί να σας δημιουργήσει μια αυξημένη ανασφάλεια, αλλά δεν πρέπει να σας βάζει κάτι γιατί κάτω από την άποψη στο ότι όλο αυτό το διάστημα, οτιδήποτε συμβαίνει, έχει όπως είπαμε μεταβατικό και όχι μόνιμο χαρακτήρα. Οι αναβολές δεν σημαίνουν σε καμία περίπτωση ματαιώσεις και αυτό πρέπει να κρατήσετε. Αυτή την εβδομάδα, οι γεννημένοι στις 4 έως 10 του Φεβρουαρίου, θα έχετε τις πιο καλές επαφές και φίλοι θα σας στηρίξουν. Ενώ οι γεννημένοι τις 2 τελευταίες μέρες του ζωδίου, σήμερα και αύριο, μπορεί να έχουν μια πολύ σημαντική επαφή με ένα αξιόλογο άτομο το οποίο έχει θέση, γνώση, χρήμα και πάει λέγοντας. Πάμε στον χώρο των ιχθυών να πούμε ότι είσαστε το ζώδιο που είσαστε εξαιρετικά ευνοημένο από την ανάδρομη κίνηση του Ερμή και αυτό γιατί. Το τελευταίο διάστημα είχατε την τάση να λέτε τα πράγματα πιο σκληρά από ό,τι είναι, ακόμα και αν είχατε δίκιο. Αυτό δημιουργούσε στη ζωή σας
σας αντιπάλες και όχι σας άνοιγε πόρτες. Η ανάδρομη κίνηση λοιπόν του Ερμή αποτελεί ένα πολύ καλό χαλινάρι στο να χαλίνω το λόγο σας και αυτό θα βοηθήσει ώστε να γίνετε ξανά οι συμπαθείς άνθρωποι οι οποίοι κερδίζετε μόνο φίλους. Και γι' αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ τις όποιες επαφές, συμφωνίες, συναλλαγές, επαγγελματικές σας κινήσεις ή προσωπικές σας κινήσεις. Από αυτή την άποψη λοιπόν τα πράγματα είναι πολύ καλά για σας, παρόλο το ότι σήμερα, αύριο, μεθαύριο, γενικά αυτήν την εβδομάδα, η γεννημένη από τις 22 μέχρι τις 25 του Φεβρουαρίου, θα βρείτε αιτία και λόγο για να έρθετε σε κόντρα με ανθρώπους με τους οποίους είτε συντροφεύεστε είτε συνεργάζεστε, αφού θα νιώσετε ότι θα προσπαθούν να σας επιβάλλουν δικούς τους δρόμους και δικά τους μέτρα. Αντίθετα, οι γεννημένες στις 11 και το 12 του Μάρτη θα έχετε μια πολύ τυχερή σε όλα τα επίπεδα εβδομάδα που σας επιτρέπει να κάνετε ανοίγματα, αιτήματα κάθε μορφής ή και θα σας δώσει και μια σημαντική πρόταση, η οποία είναι άξιο να συζητηθεί, ακόμα και αν δεν την απαντήσετε καταφατικά άμεσα. Αυτά. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, Πέρης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις συμβουλές που μας δίνεις έτσι για την εβδομάδα. Καλή να το ευχηθούμε σε όλους και σε όλες εσάς που μας παρακολουθείτε. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, δεν σας ξεχνάω όμως εγώ. Είδαμε και την μόδα.